Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα μπασκετική βραδιά στη Sonic Arena. Μια ιδιαίτερη βραδιά απόψε, ένα ιδιαίτερο απόγευμα μέχρι στιγμής, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, καθώς κάνουμε μια νέα αρχή στο Μπασκετάκη Σαλονίκα Λίγκα απόψε. Παρακολουθούμε τον πρώτο αγώνα της νέας κατηγορίας, της Evolution League. Μια κατηγορία η οποία απαρτίζεται από ήδη υπάρχουν ομάδες, από 10 ήδη υπάρχουν ομάδες και 7 newly constructed, οι οποίες θα αδειθούν αντιμέτωπες σε δύο ομίλους. Υπάρχουν συνολικά 17 ομάδες, 9 συν 8, 9 στον πρώτο όμιλο, 8 στον δεύτερο. Οι 10 ομάδες οι οποίες υπάρχουν αγωνίζονται στην Development League και στην Master, δεν υπάρχει κάποια ομάδα να αγωνίζεται στην Elite League. Έχουμε το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Ίσως είναι εύστοχος στην πρώτη βολή από τις δύο τις οποίες κέρδισε. Ναι. Μόλις 5 παίκτες οι Sky's the Limit απόψε στη διάθεσή τους, δεν έχουν καμία αλλαγή. Never Again έχουν άλλους 5 στην καμπάντα εισαγωγικών στο πάγκο. Νιόρδος στην πρώτη επίθεση των τεχνικά κυπεδούχων, θα ξαναπάρει την μπάλα. Σιρόπουλος. Σιρόπουλος ένα jump shoot, είναι άστοχος, υπάρχει προσπάθεια και το επιθετικό rebound. Πάλεψαν εντός εισαγωγικών Αντιτζόγλου και τέτοιος. Μπορεί να περάσει εκτός. Ζης. Και ο Δάμης θέλει να αποστάρει. Αλλά ξανά στην κορυφή θα ξαναπάρει. Στα 9 δευτερόλεπτα για να δούμε αν θα αποστάρει. Τίπλος από τον πάγκο έχει λάβει και ρόλο coach. Υπάρχει επιθετικό rebound και απέναντι σε δύο θα προσπίσει ξανά δεύτερο επιθετικό rebound στη σειρά. Αλλά υπάρχει foul που έχει κερδίσει ο ψηλός των STL. Το Δάμης θα εξελέσει και αυτός δύο βολές. Τίλας πριν από το τζάμπο, λίγα δευτερόλεπτα πριν το τζάμπο έδειχνε την οδηγία στους παίκτες του για το ποιους παίκτες θα μαρκάρουν. Μα θα μπουν αποφασισμένοι στα πρώτα λεπτά είναι Βραγγέν. Το Δάμης είναι έστοχος τελικά στη δεύτερη. 2 στις 4. Τελικά για τη ΣΕΤΙΕΛ 0-2. Μάρας. Τόσο κατεβάσει την επίθεση. Ιδιαίτερα εύπλαστο το επιθετικό σύστημα όπως φαίνεται το Never Again. Πάρει ένα screen από το Σιρόπουλο. Το Τζόγλου. Καλό αμυντικό απέναντί του. Ο Μάρας θα πάρει το 8 δευτερόλεπτο από το Σιρόπουλο. Υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο. Θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα πίτσος. Έχει βγει μόνος του. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και το πρώτο εντός παιδιάς. Καλάθι στο παιχνίδι. 0-4. Φυσικομένος και πάλι Μιλιόρδος πάρει ένα screen. Καμάρα σου πια 3 μαρκαρισμένα, είναι εύστοχο. 3-4. 2-0 το ομαδικά φάουλ. Μέχρι στιγμής ο Δήμος κάποιος είναι τον Πέτρο. Θα είμαι μέσα. Πάρει τώρα την μπάλα. Έδωσε και ένα screen ο Καλαϊτζής. Αυτή το έδωσε την μπάλα σε 7 δευτερόλεπτα. Ενώ θα τυπωθεί κατά μέτωπο, έχει τον Καμάρα απέναντί του, πάει μέσα ο Πέτρος, θα γυρίσει, θα κοπεί από τον Καμάρα. Θα πάρει το ριβάνο του Σαλίδος, ο οποίος παραμώνεται. Του πάσα στον Καμπιτζόγλου. Πάρει ένα σκρίν, άλλος παίξει πάνω τώρα. Καμάρα στην κορυφή, Μιλιόρδος. Στον διατρίστα το πάρει και αυτός. Είναι άστοχος, πάρει σημαντικό ριβάνο από τον Τζοδάμι. Λέω πολύ τη λέξη, υπάρχει. Όχι, πρέπει να το λέω λίγο. Και δεν βάζει την μπάλα από τον Τζοδάμι. Μιλιόρδος απέναντί του. Να πάρει, έχει απελευθερωθεί, δεν πήρε το jump shoot, πάει μέχρι μέσα. Ένα δεξί κουκ είναι άστοχος, Καμάρα στο rebound. Φτάξει και πάλι τη μακρινή πάσα, Καρδίμος είναι εστί και πάλι. Αποκρυπτογράφησε το play του ενδεχομένως του φυσικού του αντιπάλου σε κάποιες φάσεις. Πάει μέχρι μέσα, στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος, υπάρχει θετικό rebound από τον ίδιο και καλάθι. Κέρδισε τον δεύτερο παίκτη που ήρθε πάνω του, την Ταλίδα. 3-6, double score του Sonic Arena. Μιλιόρδος. Τζόγλου. Να Μιλιόρδος, Καμάρας στη δεξιά πτέρυγα. Τζόγλου, ένα jump shoot μαρκαρισμένο με τα μπλό, είναι άσχο και Ζαδάμις πολύ ψηλά. Rebound, Ζαδάμις και Καραδήμος. Υπάρχει λάθος. Κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα ο Πίτσος. Αλλαγή καταρχής. Σου πια 3 στα 19 δευτερόλεπτα του Καμάρα είναι άσχο. Αρχιεπιστικό rebound από τον Μιλιόρδο, ο οποίος ήταν εκεί πέρα που πήγε η μπάλα.
η μπάλα εκεί που πήγε. Μιλόρδο σου πια 3 και αυτό είναι άστοχο. Καρμέλο σε ένα ακόμα rebound. Μιλόρδο πήγε να κλέψει. Κατανοήμω και Κοζοδάμι, λοιπόν, οι δύο ψηλοί. Το μοναδικό σύστημα που έχουν απόψε διαθέσιμο οι STL, καθώ δεν έχουν παίκτε στον πάγκο. Επαναλαμβάνουμε, ίσω δεν καταφέρουν να συνεχίσουν. Καστή πάση του Καμάρα στην κρυδίση απέναντι σε δύο παίκτε. Έκανε μια προσπίση, έδωσε την μπάλα στον Καρτιτζόγλου. Σιρόφλο. Καμάρα έχει βρεθεί εκτό ελεύθερο για να το πάρει στο διατρή. Είναι άσχημο, υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από τον Σιρόφλο. 5-6. Θα συμπληρώσει τα 4 πρώτα λεπτά. Πάρα πολύ σημαντικό το foul management για τους τεχνικά φιλοξενούμενους, καθώς έχουν μόλις παίξει τη διάθεσή τους. Έχουν μόνο 50.000 φορές μέχρι στιγμής. Ωραία κίνηση αποφασιστική από τον Κωνσταντάμι. Υπάρχει σφύριγμα, βήματα. Έχει και ένα χτύπημα, δεν υπήρχε foul όμως. Μιόρδος. Ο βασικός playmaker σε αυτή την επίθεση όπως φαίνεται. Καντιντζόγλου. Να μην γιόρδω στα 13. Θα πάρει ένα screen. Όχι, θα πει καλύτερα. Εσύ για να μην δώσει το screen στα 10 δευτερόλεπτα. Καμάρα. Άλλαξε την μπάλα. Πάει χαμηλά στη ρακέτα. Ωραία πάσα. Πήγε να βγάλει. Αλλά δεν τα κατάφερε ο Σαλίδα. Περάσει εκτό. Αλλαγή κατοχή. Στον Γιόρδο έχω την εντύπωση ότι είχε σκοπό να δώσει την μπάλα. Ένα βήμα. Σε μία ακόμα επίθεση. 5-6. Να παίξει τρίπλα στο σπίτι του Δήμαρχου. Γυρίσει, έχει έρθει βοήθεια πάνω του Καμάρα. Σε ένα jump shoot και βρεθεί ελεύθερο, αλλά είναι άσχημο ο παίκτη. Θα να τρέξει την έδρα, γέννη, υπάρχει καλή άμυνα από τον Καλεζί, αλλά δεν καταφέρει να τα κλέψει. Θα συγκρατήσει την μπάλα απέναντι σε δύο αντιπάλου. Κυκλοφορήσει, καλό πάση γκέι, μιλιόρδο πήρε τον Καμάρα. Ένα jump shoot είναι άστοχο, υπάρχει μάχη, ομοιρική για το rebound. Με τον Δάμι θα τον καθαρίσει, θέλει να τρέξει. Ένα 2-3, θα πάνε σε πιο set επίθεση. Δεν μείνει φωνάζει ο διτήρτας από τον Βάγκο. Μέσα το Eurostep είναι άσχος με τα μπλόκα στο δάμις. Μιλιόρδος στο rebound. Το δεχομένως θα έψαξε μια μαχητή πάσα. Αλλά δεν υπήρχε παίκτης να την παραλάβει. Ένα άσχος με τα μπλό είναι άσχος στα 16 δευτερόλεπτα. Άντε τον Τζόγνου. Ο Δήμος μέχρι μέσα βρήκε ανοιχτό διάδρομο. Επαρκεί ανοιχτό διάδρομο για να πάει μέχρι μέσα και να ευστοχίσει. 5-8. Καμάρας. Γιόρδος. Στο 14 δευτερόλεπτα. Στη weak side ο Καμάρας θα πάρει την μπάλα. Από τον Τζόγλου θα κάνει μια προσπίση. Πάει μέχρι μέσα, θα μετρήσει. Αμπή. Καλάς και φάουλ. Ναι, πράγματι, καλάς και φάουλ. Ετεροχρονισμένο το κατάλαβα, γι' αυτό δεν ενθουσιάστηκα τόσο. Πολύ θα εκτελεστεί μετά το time out. Τρέχουμε σε πολύ πολύ λίγο. Όταν έχουμε μείνει τα 3:55, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Τόνι Καρίνα μετά το time out που είχαν εκτελέσει η Ραγκέν. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο θα εκτελέσει τη συμπληρωματική βολή από το goal foul που κέρδισε ο Καμάρας. Αν ευστοχίσει, η φορά θα εκμηδενιστεί. Θα πάνε και οι δύο ομάδες στους 8 πόντους. Πράγματι αυτό συμβαίνει, 8-8 απόλυτη ισορροπία μετά από 6 και 5 αγωνιστικά λεπτά. 2-1 τα φάουλ, πρώτο φάουλ τους Skies Daily Meet, αυτό που είδαμε προηγουμένως. Μιλιόρδος παίζει καλή άμυνα. Καρδίμος θα πάρει χέρι με χέρι και εκτός η Τσεσκαρίνα. Καρδίμος θα πάει μέχρι μέσα. Ροδάμις ένα jump shoot. Συνεργάστηκαν οι δύο ψηλοί και ήρθαν δύο πόντοι. 8-10. Αλλά γίνεται η πρώτη ευκαιρία, η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι του Magic Fearless. Μιλιόρδος έχει σταματήσει τρίπλα. Θα άλλαξαμε την γωνία, θα ξαναπάρει. Να ψούν την ομάδα, είναι εύστοχος. Δεύτερη αλλαγή, δύο χρόνο. Και θα αλλαγή μετά το time out. 10-10. Καρδίμος. Έχει ένα ίδιο του να πάει δεξιά. Οργανώνοντας το σχήμα σε φυσικό της ομάδας. Ένα jump shoot αφήνει στον δεύτερο μπολό. Μετά από screen με τα blow είναι εύστοχος. 10-12. Μιλιόρδος. Μετά χαμηλό τέμπο στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Μιλιόρδος.
Οι ομάδες παίζουν αρκετά χαλαρά. Θα χάθει η μπάλα. Δύο παίκτες είχαν αποκρυπτογραφήσει μπάσα από την Ζαλίδα. Πάει μέχρι μέσα. Θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε από την Τζατάμι. Ψηλό στον Γαλανόλευκο θα εκτελέσει δύο βολές. 3-1 τα ομαδικά. Πάνω. Σαραντινέλης θα περάσει στη θέση του Χιρόπλου. Το δεύτερο φάουλ του Λιορδού. Πόλη της υγείας των Καρίνα έφτωμε στην πρώτη βολή ο ψηλός στον STL. Παραμείνει το 10-13, μια φυσική του Ζαδάμι. Λεμάνης. Για να βρει τη σκαστή πάσα έχουν την εντύπωση ο Σαροντινέλης, αλλά δεν την βρήκε. Καμάρας στην κορυφή. Λεμάνης. Μιλιώδης έχει βγει μέσα από την ρακέτα. Θα πάρει το τρίποντο κοίταξη στο καλάθι. Με δεύτερη σκέψη είναι εύστοχος, 13 όλα. Ξανά ισόπαλο το παιχνίδι μετά το 8-8 και το 0-0. Προφανώς. Ένα δήμος. Δήμος. Σαρντινέλης επαναδίτου, ενδιαφέρον μας αντιδοτήσει, θα πάρει ένα σκρίνο από την Τζατάμι. Οι δύο ψηλοί έχουν συνεργαστεί πολλές φορές απέναντι σε δύο παίκτες κόντρα σε όλους και σε όλα. Θα πάρει το επιθετικό rebound, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Καραδήμος. 13-15, Σιλιόρδος. Σιλιόρδος στάθηκε αλλά δεν εκτέλεσε αυτή τη φορά. Ψαλίδος για να βγάλει ωραία πάσα. Συγκράτησε ο Κουλεμάνης. Καμάρας για τρεις, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Τζατάμι. Καραδήμος. Αυτή πάσα θα συγκρατήσει ο Πέτκος. Ζωδάνος και πάλι. Πάλι με σκρίν, ο Καμάρας δεν είναι θα παρακολουθούν τον Μπρούσα Παγκαντήκο που τον πήρε στα 5 δευτερόλεπτα. Θα περάσει ωραία την μπάλα στον Πέτκο. Κατάφερε να συγκρατήσει αυτός, αλλά θα χαθεί η κατοχή. Δύο παίκτες είχαν πάει πάνω του. Και πρέπει να κλείσει πολύ καλά πριν πάρει την μπάλα. Λάθος για τους STL, η μπάλα θα παραμείνει στα χέρια τους, δεν θα εκδηλώσουν επίθεση. 13-15, στο μείον 2 είναι Evergen. 1-2 για το τέλος, είναι και 12 για το τέλος διορθώνω, εμάνας. Αυτή τη φλέξη από τον Καραδήμο θα συγκρατήσει και την μπάλα. Αλληλοκεντρώνονται λοιπόν τα δύο λάθη στις δύο back-to-back εκθέσεις των δύο ομάδων του. Καραδήμος, αν παίξει τις τρίπλες και πάλι το συμβουλικό του τύπολο πάει μέχρι μέσα, είναι και βοήθεια από τον Ψαλίδα. Αλλά το φάουλ έχει χτυπήσει στο Σαραντινέλη, όχι στον Ψαλίδα που ήρθε ως βοήθεια. Μία ακόμα αλλαγή για τους Never Again, η μόνη ομάδα που έχει τη δυνατότητα απόψε να κάνει αλλαγές μέχρι στιγμής. Ενδεχομένως να έρθει κι άλλος παίκτης των STL, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Όπως και να έχει, η Ψαλίδα θα περάσει στον πάγκο, σπαθεί στη θέση του, σπαθεί ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις στην σχετική συνέντευξη, την καθιερωμένη συνέντευξη, μπορείτε να βρίσκεται παρόμοιες δηλώσεις, αλλά και αυτήν στη σελίδα μας στο Facebook, ο Μπαστατάχης Σαλονίκα Λίγκ. Μιλάμε για πολύ πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, πολλά insight για τα παιχνίδια, συνέντευξη στον MVP. Γενικώς, πολύ πράγμα να το πούμε λαϊκιστή, είναι άσπρος στην δεύτερη κορεό, πολύ ο Καραδήμος. Ο Μάρας, Λεμάνης, καλό, passing game, μετά από μια προσπίση ξεφορτώθηκε δύο παίκτες. Ο Σαρτινέλης αλλά δεν πήρε την προσπάθεια, Καμάρας. Γιώργος, υπάρχει τη φλέξη, θα πάρει την μπάλα από το Λαϊκή, θα περάσει εκτός. Πάμε, είναι 10 δευτερόλεπτα φράζει και ο τίτλος, έχει δικιό. Σπαθείς, πήρε από τον Γιώργο Σαρμινέλης, ένα jump shot με μεγάλη καμπύλη για να αποφύγει το ψωμένο χέρι του Ζωδάμι. Φάουλ δεν έχουμε να δώσουμε. Καρδίμος, φάουλ δεν έχουμε να δώσουμε, έχουμε να ζητήσουμε στον πάγκο. Πράγματι 4-1 τα ομαδικά. 26 δευτερόλεπτα, 15 για τους STL. Μην περάσει από πάνω φωνάζει κάποιος έξω. Πάρει κάτι σαν screen, ο Μάρας παραμένει πάνω στον Καρδίμο. Δεν θα τον παίξει στα πόδια. Ο Σαρμινέλης αυτό έκανε πριν, έχει έρθει και βοήθεια πάνω του. Στα 2 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστεί, πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει την μπάλα στον Πέτκο, θα βρει την τρύπα μέσα στη ρακέτα τη ρογμή και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 13-18, 6 δευτερόλεπτα, Καμάρας. Καμάρας, πίσω από το σκρίν, θα εκτελέσει σε δεύτερο χρόνο. Θα μετρήσει αν είναι άστοχος, πίσω θα πάρει το rebound. Έχω την εντύπωση σε νεκρό χρόνο, δεν θα μετρήσει στο στατιστικό.
12. Όλα τα είπα εκτός από το σωστό. 13-18 λοιπόν στο Sun 5 οι Sky Zenimis παίζουν πολύ καλά. Έχουν αποκρυπτογραφήσει παρκώς τα plays των αντιπάλων τους. Βρίσκονται στο Sun 5 παρά την Αλεξανδρία που το κατέχει. Δεν έχουν ούτε μία αλλαγή. Διαθέσιμη επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σαν Καρίνα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου στην αναμέτρηση που παρακολουθούμε. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Θυμίζουμε πρόκειται για την πρώτη αγωνιστική της Revolution League της νέας κατηγορίας η οποία έχει θεσπιστεί στο Βασιλιά Θεσσαλονίκα League. Ομάδες Development και Master, καμία ομάδα της Elite. Καρδίμο στην πρώτη επίθεση είναι για τους Γαλανόλεπτους. Με Μάρις Καραντίνου, το ζευγάρι θα συγκρατήσει μετά από ένα Michael Inflation. Ζητάει την πάλι ο Καραντίνου στην πάρει στα 10 για να δούμε το ποστάρι. Θα συγκρατήσει αρχικά. Θα παίξει τις τρίπλες. Συγκρατήσει την πάλι απέναντι σε... Και σε δεύτερο παίκτη υπάρχουν βήματα όμως. Πριν την εκκίνηση της προσπάθειάς του. Πολύ καλό τέο που να την κάψει από τον Άγκο τον Εβεραγγέν. Η Τίρλας έχει περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Στη δεύτερη περίοδο. Το Στέφανα λαμβάνει και χρέη coach, με θυμίζουμε. Πάρει τώρα την πρώτη υποθή. Με την μπάλα, κρεμάζει να συγκρατήσει μια πάση η οποία δεν προοριζόταν για αυτόν, αλλά στην τρίτη κατάφερε να συγκρατήσει. Η Τίρλα στα 10 δευτερόλεπτα. Κρεμάνει ένα jump shot μετά από προσεγγίσει. Ξεφορτώθηκε παρκώ στον τρίτο γρήγορο πίτσο στο rebound μετά από συγκυρία. Ο Δήμο. Έχει σφανίσει και πάλι ο Τίρλα. Δεν αφήνει τα καθήκοντά του ω coach. Παρά το γεγονό ότι πέρασε στο παρκή, υπάρχει κριτικό φάουλ από τον Καραδίμο. Κατάλληλα ο προσωπικός αντίπαλος είναι το δεύτερο φάουλ του Καραδίμου. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι ο πρώτος παίκτης που φορτώνεται με δύο φάουλ από τους Sky Zenimis και το τάμισε καταφέρει να κλέψει την μπάλα και θέλει να τρέξει από την αριστερή πτέρυγα. Προετοιμάσει στον πίτσο. Μέσα ωραία στον Καραδίμου, αυτός θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι αλλά καταφέρει να ευτυχίσει. Στο Μανάς. Μανάς θέλει να τρέξει. Στο Λεμάνι. Μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι παρά την προσπάθεια του Ζή. Με πολύ διαφορετικούς παίκτες η Νεβεραγγέν τώρα. Τρίπλας, Σαρντινέλης, ένα jump shoot. Μια άστοχος ο Καρδίμος, με την Ιταλία με τον δίπλα στον Κουλεμάνης. Κουλεμάνης, Τίλας πάει μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Τουλάχιστον 4 παίκτες είναι αυτοί που δεν ξεκίνησαν στο πρώτο δεκάλεπτο αυτή τη στιγμή στη σύνθεση των Βεντούχων τεχνικά. Θέλει να βγάλει μια πάσα το high-low, δεν βγήκε. Κουζοδάμι και Καραδίμου. Υπήρχε πολύ κοσμία ανάμεσα στους δύο. Την πάλι θα περάσει εκτός. Είναι ξανά για τους Γαλανόλεπτους. 5 δευτερόλεπτα. Πάρει ένα screen. Θα είμαι μέσα, θα πέσει κάτω Κουζοδάμις. Όλα καλά, ας ελπίσουμε. Δεν υπάρχει φάουλ. Η μπάλα θα βγει εκτός και είναι στο Never Again. Αλλαγή κατοχής. Μανάς. Τριλάς. Βρέθηκε αρκετά ελεύθερος. Το σκέφτηκε σου για τρεις. Είναι άστοχος. Καρδίμος ένα ακόμα rebound. Υπάρχει και αυτός πάρα πολλές προσπάθειες μαζί με τον Τζαδάμι. Καρδίμος. Πριν την επιλογή ο Πέτρος δεν θα μεταλλευτεί το screen. Παραμένει ο Κλεμάνης πάνω του. Πάρει τώρα ένα δεύτερο screen από τον Κουνταδάμι, θα το επιστρέψει. Την μπάλα θα συγκρατήσει αυτός. Θα βρίσκεται σε δύο παίκτες. Βγήκε το pick and roll. Ωραία πάσα στον Πέτκο, αυτός θα κερδίσει δύο βολές. Το foul που έχει προωθήσει τον Τιτίρλα. 1-1. Πέτκος ετοιμάζεται να εκτελέσει το δικό του ζευγάρι βολές. Βολών. Ωραία γραμματική, anyways. Πήγε να σου πετύχει. 15-18. Μέχρι όπως την πρώτη ο Πέτκος, αξιλαράκι 4 πόντων. 15-19 για τους Sky's The Limit. Μπάλα μπήκε και βγήκε και μπήκε τελικά τον Πέτκο. 15-20 ήθελε την μπάλα. Πολλές φορές στην περιπέτειά της. Καρδινέλης θα συγκρατήσει. Δεν περιμένει την μπάλα. Μαράς, καλή άνοδο, αλλά θα καταφέρει να πάρει ο Κουλεμάνης και θα συγκρατήσει. Σπαθής, είναι αποφασισμένος στην μπάλα και πάει μέχρι μέσα, θα συγκρατήσει ο Μαράς. Μέσα ο Κουλεμάνης, είναι εύστοχος! 17-20, κάτω χειροκριτούμενος τόσο από πάγκο όσο και από κερκίδα. Καρδίμος. 17-20 λοιπόν. Ο Κουλεμάνης απέναντί του.
παίξει στι τρίπλε, πάει μέχρι μέσα, πέρασε ανάμεσα από άλλου δύο παίκτε. Η μπάλα περπάτησε στο Στεφάνι, δεν το έκανε το χατήρι. Αργά και βασανίστηκε η κάμερα εκτό. Μαρά πάει για το κούρκο, ωραία πάσα. Με το σπίσι, στάσει και στον αέρα και εκτέλεξε. Εκεί είναι έκτοχο. Τερμινέλη. 19-20. Δουδάμιση. Δουδάμιση θα συγκρατήσει απέναντι σε δύο, θα βγάλει σκαστή πάσα. Ενδεχομένως θα πήγε και τον ανάποδο λέει από Καλαϊτζής, αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει, πάρα θα περάσει εκτός. Κοίτας έπαιζε κάτω, είναι όλα καλά. Καλαϊτζής είναι παραφορά. Δουδάμιση. Πέτκος. Σε δύο παίκτες της κλειστής του για τρεις. Καλαϊτζής πήρε, είναι άστοχος στα τρία δευτερόλεπτα. Μαράς. Νέλης. Μέσα. Είναι έτοιμος και πάλι ο Βλεμάνης. 21-22. Καλάθια από τον ίδιο στις τελευταίες φάσεις. Και 21-20. Από το 15-20 τρέχουν ένα σερί. 6-0 είναι Never Again. Time out. Σκέφτονται πολύ πολύ λίγο για τα επόμενα 6 και 8 που έχουμε για τις 20 αγωνιστικών λεπτών. Στρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Το ξαναείπα αυτό, anyways. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα. Okay, μπήκα λίγο πιο επιθετικά από όσο χρειαζόταν ενδεχομένως. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, για να ηρεμήσουμε λίγο. Πρώτη κατοχή είναι για τους Sky The Limit. Αυτοί ήταν οι οποίοι πήραν και το time out in the first place, καθώς βλέπουν ένα σερί 6-0 των αντιπάλων τους να εκμηδενίζει τη διαφορά των 5 πόντων που είχαν λάβει. Δοντάμισε ένα jump shoot, έπαιξε πολύ καλή άμυνα από συμπέκο στο αντίπαλο του Σαραντινέλης. Τον ανάγκασε λίγο μέσα στην παράβαση των αντιπάτων. Το 15-20 στο 21-20 θα παραμείνει, αλλά υπάρχει ανάποδο λίγα μετά από να μην επιστρέψει τον παίκτη του Λεμάνι, ο οποίος θα συγκρατήσει και πάλι την μπάλα, πάρει την flexion του Καλαϊτζή. Συγκρατήσει. Βγάλει την μπάλα, έχει περάσει το κέντρο ο Πέτρος. Ένα jump shoot. Έτσι είναι άστοχο το παιχνίδι, έχει πάρει φωτιά ξαφνικά. Για το κλέψιμο και πάλι ο Πίτσος θα συγκρατήσει την μπάλα. Αλλά βγάλει την μπάσα και το δάμι θα περάσει. Θα στείλει την μπάλα εκτός. Ο Λεμάνι δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Τίτλα στην επαναφορά. Στην πάσα. Σαλίδας, υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο, Καραδήμος. Θα τρέξει, είναι ταχύτατος, πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αν κάρφωνε αυτό θα έμπαινε σίγουρα στα highlights. 21-22. Λεμάνις. Δεν πήρε το τρίπο του Καραδήμος, τον επιτηρεί από την αρχή. Πήρε την μπάλα. Πάρει τα σκρίνα του Τίλλας, από τον Τίλλα ένα jump shoot, το παίρνει στο ψηλότερο. Και το δάμι του κειμένου χέρι του είναι εύστοχος. 23-22. Καραδήμος. Καραδήμος θα πάρει ένα σκρίν από τον Πέτρο, δεν θα το έχουν τελειώσει σε πρώτη φάση. Πάρει ένα ακόμα από τον Δάμι, ο οποίος τρέφει σε δύο παίκτες με αυτό το σκρίν. Σουτ για τρεις, τέτοιος είναι άστοχος. Με ταμπλό, τρεις παίκτες πήγαν για τον rebound, δεν τα κατάφεραν. Καλαϊτζής, σαν να απομηχανίσει όσο θα αναδιάσει την επίδυση του Δάμι. Καραδήμος θα εκτελέσει, αλλά η επίδοση δεν είχε ανανεωθεί, καθώς στο προηγούμενο σουτ δεν είχε βρει στο στεφάνι. 4-30 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου, 23-22, το ντέρμπι καλά κρατεί στη Σόνη Καρίνα. Μαράς. Με την ίδια πεντάδα εδώ και αρχή δύο είναι Βραγγέν. Έχει πολλές απανωτές αλλαγές. Πράγματι τώρα μία αλλαγή ετοιμάζεται. Θα περάσει ο Κοντιλτζόγλου στη θέση κάποιου. Ένα jump shoot θα δώσει την ευκαιρία στον Κολεμάνι για δύο βολές. Τέσσερα, 22. Καλά, τη διαφορά. Άστοχος, 4, 1, 2. Δεδάμις.
Πάλι ένα σκρίνο στον Καραδήμο, οι δύο τους έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και πολύ ενεργή δουλειά στο κεντρικό κομμάτι. Παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα. Μέλης και θα έρθει τελικά το κλέψιμο. Αλλά δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Τιτήλας. Στο δάμις, Καραδήμος και πάλι. Στα 18 δευτερόλεπτα, Σαμαράς απέναντι τώρα. Σπίχνει πάρα πολύ στους δυσκούς αντιπάλους, στους αφρωτές. Μέσα και ο Τιτήλας πάνω του. Ο δάμις θα πει να ξαναβάλει την πάση στον Καραδήμο. Σαμαράς παραμόνευε και έκλειψε. Πάει ανάμεσα σε δύο παίκτες. Όπως είναι δυτικό rebound και τα λάθη. Αν την ψάλιδα. 26-22. Ζόλου περάσει στον αγωνιστικό χώρο σε μια επόμενη φάση λογικά. Στο δάμιση. Για τρεις είναι έστοχος ο Πίτσος. 26-25. Φορά εκ νέου στον έναν πόντο. Σαμαράς. Δίνει και το σύστημα. Κουλεμάνης. Σκαστή πάσα μέσα στη ρίγια του Καρδινέλης. Ξανά Κουλεμάνης στα 10 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα, στάθηκε στον αέρα, είναι άστοχος, έβγαλε δύο καλάθια προηγουμένως με αρκετά παρόμοιο τρόπο, αλλά τώρα σώχησε. Καραδήμος. Καραδήμος, Κουλεμάνης απέναντί του. Πάλι στα βρεδές, πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ, θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Πράγμα που σημαίνει δύο βολές για τον forward, το sky's the limit. Τζόγλου θα αλλάξει τον... Τίτλα, όχι τον Κουλεμάνη τελικά. Σαμαράς θα αλλάξει τον Τίτλα. Ιδιαίτερη αλλαγή ενδιαφέρουσα για τον Ευρωγιόν. Διπλή αλλαγή. Ευρωγιόν είναι άστοχος στην πρώτη βολή, 26-25. Παραμένει. Αν ευστοχήσει η δεύτερη, οι ομάδες θα είναι και πάλι σώμαδες. Άστομο στη δεύτερη μάχη 4 παιχτών για τον rebound. Υπάρχει κυκλικό rebound τελικά τον Πέτρο. Πίσω έχει κλειστεί από 2. Πίσω για 3. Είναι άστομο. Ο Καμάρα ήρθε από πίσω του, αλλά δεν κατάφερε να τον περιορίσει αρκετά. Να μην πάρει το σουτ, να έχει δεύτερη σκέψη, ακόμα και να το κόψει. Καμάρα. Είναι ακόμα και φορά το σύστημα. Το προηγούμενο Καμάρα. Γυρίσει πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Είναι άστομο. Θα το γυρίσει. Άμυνα. Φωνάζει θέλει να σε επισκόψει γιατί ήταν πρωτοβάγκο του παίκτη του. Δήμος πάει μόνος μέχρι μέσα σε δύο παίκτες στην άστοχος. Παρακολουθεί τώρα πάντα το καλύτερο του δέκα. Περάσει εκτός στον αγωνιστικό χώρο. Ο τύπος έχει πέσει κάτω, όλα καλά, σηκώνεται. Είναι δύο χέρι με τους δύο αντιπάλους του στο παρκέ. Λιτζόγλου στην επαναφορά. 2 και 10 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Crunch time περίοδου. Ημιχρόνου, αν θέλετε, Καμάρα. Στη weak side, ο Λιτζόγλου θα πάρει. Παρά το γεγονός ότι πήγε ο Καρδίμος, θα πάρει την μπάλα του Τέξα, δεν κατάφερε, αλλά την έλυσε. Καμάρα θα πάει να πάρει αυτή τη φορά και θα πάρει από την weak side, όχι να δώσει. Για να τροφοδοτήσει. Για μία ακόμα φορά η μπάλα, αλλά βγήκε να κάνει κάτι πάρα πολύ περίτεχνο το Λιτζόγλου και δεν του βγήκε. Καρδίμος. Καρδίμος σε ποιο σετ επίθεση τώρα. Θα πάρει ένα screen στα 11, έχει ένα πολύ ψηλό καλαϊτή. Δεν το εκμεταλλεύτηκε. Στο δευτερόλεπτα. Δώσει διπλό screen. Δεν το δάμε του δώσει τώρα την μπάλα Καρδίμος, αλλά δεν θα καταφέρει να βγει πίσω αυτό. Για να δούμε. Πάει μόνο στο απέναντι σε δύο παίκτες. Στάθηκε. Θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Θέλεις να εκτελέσει δύο βολές. Δύο ακόμα βολές. Υπάρχει μια ακόμα αλλαγή για τον Σίλα. Θα δίνει το σύνθημα. Ο Γιώργος θα περάσει στη θέση του Μαρά. Γκάρντ μπήκε, γκάρντ μπήκε. Έτσι όπως είναι ο Ροντινέλης στην πρώτη, 27-25. Πάνω! Στη δεύτερη παίρνει το rebound, Καλαϊτζής. Καλαϊτζής πήγε να βγάλει μια πάσα ψηλά φορά στο Καρδίμος που δεν καταφέρει να την πάρει. Δύο παίκτες είναι εκεί πέρα, παραμόνιμα και πήγαν την μπάλα. Γιώργος, Τζογνού. Είναι πιο φρέσκα από ό,τι και πιο φρέσκο μυαλό, λέει η λογική. Συγγεια τρεις Καμάρας παίρνει στο αποτελέσμα χέρι του Ραϊτζή, είναι άστοχος Καναδήμος.
στο Σκαντιτζόγλου και στο Καντιτζόγλου. Δεν γλιτώνει κανένας από τον Κοραδίμα απόψε. Σταυρωτές, Μπέρκος. Την πάσα την έβγαλε σε δεύτερο χρόνο, αλλά αυτή είναι ενδεχομένως για τον Άποντο, λέει άμα δεν καταφέρει να πάρει την μπαλά. Πίτσος. Μάρας. Μιλιόρδος. Καντιτζόγλου, ξανά Μιλιόρδος. Κοίταξε το καλάθι, δεν πήρε το τρίποντο όμως, το Μάρας. Για τρεις, για... πράγματι για τρεις είναι εύκολος. Α, για δύο. Πρώτα. Εντάξει, ο Παχούτσι και φανάζει την δίδωση από τον πάγκο. Ερωτολογώντας, προφανώς, Καραδίμος. Ωραίο κλίμα στο πάγκο του Never Again. Κοίταξε το ταμπλό με το σκορ. Έχουν ένα από ένα φάουλ να δώσουν οι δύο ομάδες. 10 δευτερόλεπτα το 12 για τους Crazy Limit. 29-25. Καραδίμος θα συγκρατήσει, όχι τελικά. Μιλιόρδος, 2-1-2-1-1. Θα μπει μέσα ανάποδο, λέει, αποκάλυψε πάρα πολύ χώρο. Καλυπτόμενο δεν κατάφερε. Καμάρα, στους 3 πρέπει να το πάρει, είναι άστοχο. Έστοχο τελικά, αλλά δεν θα μετρήσει. 29-25, τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Οι ομάδες είχαν αρκετά ups and downs, είχαν βρεθεί στο 15-20. The sky's the limit. Έκοντε έτρεξαν ένα σερί 6-0, 21-20. Και από τότε πήραν και τον ρυθμό, το momentum η Never Again. Με την διαφορά 4 πόντων, η οποία δεν είναι μεγάλη. Ακόμα και για το κλειπ που βλέπουμε, στο οποίο δεν υπάρχει πολύ ψηλό σκορ. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο επανέναρξη για το δεύτερο ημίχρονο, σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για να δούμε ποια ομάδα θα μπει με το δεξί στην πρώτη αγωνιστική της Evolution League που είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Σάνι Καρίνα για την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου, συνεπώς του δεύτερου μέρους στην αναμέτρηση. Never Again, Sky's the Limit, 29-25, as of now που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Πρώτη κατοχή είναι για τους Never Again. Ξεκινάνε με μια πεντάδα παρόμοια με αυτή που ξεκίνησαν στην αρχή. Άλλο μια Μιλιόρδος. Μαράς. Μαράς. Κυρόπουλος πάει για τον πόλο παιχνίδι του και θα πάρει τώρα την μπάλα. Όχι, Μιλιόρδος για τρεις είναι άστοχος. Θετικό rebound παραμόνευε και ο Σαλίδας. Αστόχησε και ο Καντιτζόγλου που ευστόχησε. 31-25. Καναδίμος. Και μια ακόμα φορά. Την μπάλα στη στεριά. Άρχισε με τον Καλαϊτζή, Κοντζοτάμις. Λίτσος. Την μπάλα ο Καλαϊτζής, δεν πήρε στον πρώτο χρόνο. Ήρθε, μάζεψε πάρα πολλούς παίκτες πάνω του. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι στα δύο ακόμα κάτι. Ο Πέτκος. Παθητική πίεση μέσα στη ρακέτα. Μιλιόρδος. Πάρει ένα screen από την Ζαλίδα, Καμάρας. Μια προσκύση δεν έκανε βήματα, δεν πάτησε. Μια γερομήνα, jump shoot, δεν το πήρε πάλι μέχρι μέσα. Είναι άσχος ο Σαλίδος. Θετικό rebound και πάλι από τον Καλυκτόγλου. Πολύ ψηλά ο Καραδίμος. Παρίζει στη φάση. Καραδίμος πάει μέχρι μέσα. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, αλλά δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο καλά. Δεν πήρε κάποιο φάουλ, Μιλιόρδος. Μιλιόρδος, πάει να στείλει τον Καλυκτόγλου. Μάρας. Καραδίμος πάνω του. Άξιος ο Μιλιόρδος. Κοίταξε το καλάθι, πήρε ένα screen, πάλι ο Καλυτζής πάνω του, υπάρχει φάουλ που έχει χαρωθεί στον προσωπικό του αντίπαλο. Πρώτο φάουλ στην τρίτη περίοδο, Μιλιόρδος. Στον του Καμάρα στην επόμενη φορά, ο Καλυτζόγλου. Εκεί πάσα στα 8 δευτερόλεπτα, ο Σιρόπουλος. Μιλιόρδος πάλι. Ο Σιρόπουλος στα 4,8, υπέροχη πάσα πήγε να βγάλει στον Καλυτζόγλου, ήταν παραήτανε πολύ κοσμήρα για τον Sky Delete για να αφήσει τον Φιλίπα να περάσει. Καρδίμος. Καρδίμος θα πάρει ένα σκήνο από τον Ζωδάμι. Για τρεις είναι έστοχο. 2 στα 5 πλέον για το κοινό από τον Sky Delete. Εύκολος. Στόχισε. Γιώργος. Καλαιτής απέναντί του. Έχει σταματήσει τη δεύτερη λίμνη πάνω του. Για τρεις έχω το δεξί αρκετά ελεύθερο για να μην το πάρει ο Καμάρας είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Καρτιτσόγλου. Έξω φωνάζει από τον πάγκο της Τύρλας. Θα ξαναπάρει ο Καμάρας, πήγε να βγάλει ωραία πάσα. Βρήκε το συμπαίκτη του και άφησε την πάρα στο καλάθι ο Σαλίδας. 33-30. Ζωδάμις.
πίεση παίρνοντας από τον καραδισμό. Επιστρέφει την μπάλα στον Πέτκο, πίεση θυσία από δύο παίκτες σε ένα jump shoot με ταμπλό. Είναι εύστοχος, ακόμα το διελεύθερος το Λαϊτζής. 33-32. Να αλλάζουμε στο μαρκάρισμα, έχουμε λίγο όσοι είπε ο Μιλιόρδος μόλις στον πάγκο. Μιλιόρδος, στο κατεβάσει την επίθεση. Σιρόπουλος για 3, είναι άσχοδος, καραδίμα στο rebound. Κάτι φάουλ που έχει πει στο Σιρόπουλο. Να μην προσπίσει ένα τζάμπ στον άσχο. Θα πάρει το rebound από τον κόσμο και πολλές προς την καλή άμυνα. Σαλίδα. Γιόρδος. Μπάρας. Δεν πήρε το τρίποντο, πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει τη φλέξη, θα κλέψει τελικά την μπάλα. Ο Κοντοδάμις αλλά θα βγάλει την μπάλα εκεί που ήταν ο Καλτιτζόγλου. Σουτ για 2, μακρινό είναι άσχο. Καρδίμα στα μάρα στον Καμάρα. Πρέπει να τρέξει τώρα 2-1-2 ενός. Μα μόνος μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ πριν κάνει την προσπάθεια. Κοντοδός πάρα πολύ ψηλά από τον Γιόρδο. Ποιος παίζει Super Mario στη Sonic Arena? Οκ. Καραδίμος στις βολές. Στην βολή μάλλον. Στις βολές ως θεσμός. 33-35. Μπροστά και πάλι Sky the Limit. Το derby καλά κρατήσει, το ξαναπώ. Ας γίνω κουραστικό, το παιχνίδι δεν είναι κουραστικό. Θα συγκρατήσει την μπάλα ο Καμάρας στο Μιλιόρδο. Είναι άσχος, Σιρόπουλος στο επιθυμητικό rebound. Σιρόπουλος, Μιλιόρδος. Για 3 θα πάρει ένα ακόμα τρίποντο. Είναι άστοχος, μπέτυχε το rebound. Έχει το βούτσο εκεί πέρα. Ετοίμος. Ετοίμος. Καλιτζόγλου. Προστά του, 10 δευτερόλεπτα Καλιτζής. Δεν είναι πολύ ψηλά για να τον πιέσει. Καλιτζάμις πάρτο, φώναξε ο... Καλιτζάμις πήρε του δώσει την μπάλα. Στα 4 δευτερόλεπτα είναι άστοχος, αυτός Καμάρας. Άρας ζητάει όπου πολύ κίνηση αν δεν κάνω λάθος τον Καλτιτζόγλου, Μιλιόρδος. Μιλιόρδος θα πάρει ένα screen, έχει πέσει κάτω της σαλίδας. Υπάρχει στήριγμα τώρα. Θα ζητήσει αλλαγή ο σαλίδας, είπε ότι όλα είναι καλά, αλλά δεν θα ζητήσει παρόλα αυτά αλλαγή. Ας ελπίσουμε ότι είναι όλα καλά. Έχει time-out, επιστροφίζει πολύ πολύ λίγο. Μείνουμε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Ζώνη Καρίνα για τα τελευταία 5-25 της τρίτης περίοδου. Στο δεύτερο μισό, να πούμε καλύτερα για να είμαστε πιο ορθοί, ας πούμε. Θα το δάμεις. Δεν θα πάρει την μπάλα στο πρώτο χρόνο. Θα πάρει σε δεύτερο το καλαγητή. Και επίση την μπάλα να αποστάρει στο 3 καλαγητή τάσκο. Θα σε επιθετικό rebound είναι και εκεί ο Πέτρος είναι άστοχος όμως. Μωράς. Θα αφήσει για 3, θα το πάρει, είναι άστοχος με ταμπλό. Ο Λεντζής θα πάρει το rebound, θα το πάρει ο Πέτρος. Δήμος πάει μέχρι μέσα, στάθηκε τρομακτικά στον αέρα και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Παίρνει στο Σιρόπουλο. Τι έκανε ο Καραδίμος. 33-37. Καμάρας. Καλτιτζόγλου. Καμάρας. Καμάρας. Σταματήσει τη τρίπλα ένα τζάμπ στο Καλτιτζόγλου. Είναι άστοχος στα 4 δευτερόλεπτα. Καραδίμος στο rebound. Είναι ακόμα. Σουτ του ταμπλό είναι άστοχος του Καλαϊτζή. Σε συμπεριοχή σε διάλογο δεν καταφέρει να στοχίσει. 2-3-37. Καμαράς. Τζόγλου. Καμαράς. Πάει αποφασιστικά μέχρι μέσα, έχει σταματήσει τρίπλα. Καμαράς δεν θα πάρει τα τρίποντα. Μέχρι μέσα θα κοπεί από τον Κοντεδάμι. Υπάρχει μια σφιχτική πίεση με τη μία τι πήγε να κάνει με τον επιθετικό rebound. Αλλά δεν θα καταφέρει ο Καλαϊτζόγλου. Καρδίμος.
να δείξει για μία ακόμα φορά κούραστος ο forward των Λαϊκλίκης. Ο Δάμις, έχει σταματήσει την δίπλα. Ένα jump shoot θα δικαιώσει αυτή τη φορά τον Καλαϊτζή. 33-39 στο συν 6 γαλανόλευκη. 27 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Μαράς. Μαράς. Παραλίγο να χαθεί η μπάλα θα δικαιωθεί στο σπαθί. Αντίς έπαιξε καλή άμυνα. Στην κουλίσσα 44 δευτερόλεπτα πρέπει να γεννήσει ο Μαράς. Παίρνει στη μέσα, έβγαλε την μπάσα, έπαιρνε τη φλέξιον. Κυρόπουλος δίνει τα φερτοπάρια, αλλά και να έρθει θα έρθει με τα σουτάρια καριέρα. Ο Πέτκος θα περάσει. Στείλει μάλλον την μπάλα εκτός, δεν θα περάσει την μπάλα εκτός. Είναι πολύ εκλεπτισμένος λόγος. Ο Λεμάνης θα περάσει και στο Καντζόγλου. Ωραία πάσα στην κίνηση, θα συγκρατήσει την μπάλα, λόγω τα βρήνα ευθυσίζει ο Πέτκος. Ο Μάρας. Ο Μάρας σταματήσει ένα jump shoot, δεν θα δικαιωθεί ούτε τώρα, υπάρχει πάρα πολύ ψηλά. Ο Καραδήμος κατεβάζει ένα ακόμα rebound, προσπάθησε πολύ για το επιθετικό, αλλά δεν έφερε ο Σαρδινέλης. Ο Καραδήμος σε μια πιο σέτε βοήθηση τώρα τον Καραδόλευτο. Σε ένα δευτερόλεπτο το κομμάτι μας κρίνει από τον Πέτκο. Πίσω τώρα πάνω στο πάνω που πέσει στα πόδια και δεύτερο σου παίξει ο Σαρντινέλης απέναντι σε δύο και στο Κουλεμάνι. Βέβαια σε εκτός την μπάλα, μπράβο άμυνα φωνάζει ο τρίτλος από τον πάγκο. Κατοχή, είναι και στο Never Again. Μάλιστα, από αυτόν πέρασε η μπάλα εκτός. Τα ημάτια που καλέσει και σκάζει δελίκη έχουν διαφορά υπέρ τους με 6 πόντους, 2-24 πριν το τέλος. Κομπικό σημείο χρονικά στο παιχνίδι από τώρα μέχρι το τέλος της τρίτης περίοδου και στρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο μήνυμα μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Σόνη Καρίνα. Έχω πει πολλές ώρες αυτό, πρέπει να ρω κάτι άλλο, αλλά αυτό συμβαίνει, τι να κάνουμε. Εκεί, πρώτη κατοχή είναι για το Στέβρα Γκέν. Μάρας, ο Μαράς πάει μέχρι μέσα. Λιμάνης, Καμάρας έχει πει ελεύθερος, αλλά όχι για πολύ. Καλαιτής τον έκλεισε, πήγε πριν σε άλλους. Δύο παίκτες, ο Καμάρας και άσοχος, το Δάμις. Καραδίμος. Δάμις. Καλαϊτζής. Ξαναπάρει από τον Πέτκο. Κίτσος. Ξανά Καλαϊτζής. Πρέπει να κλειστούν οι παίκτες των Καλαϊτζής. Δύο δευτερόλεπτα πρέπει να το πάρει ο Καλαϊτζής. Πάρα πολύ δύσκολο. Το πήρε, το έβαλε απέναντι στον Κουλεμάνι. Τι έβαλε ο Καλαϊτζής. Για μία ακόμα φορά στο 12 λεπτό. 33-41. Μαράς. Στο μείον 8 πλέον είναι Never Again. Εσύ πάσα θα συγκρατήσει ο Σαρδινέλης. Ξανά ο Μαράς. Ο Λεμάνης βαλέχει στα πόδια του συγκρατήσει και αυτό στο 4 δευτερόλεπτα. Ο Καμαράς. Μαράς πρέπει να σουτάρει, πήγε να βγάλει την πάσα μέσα στην. Δεν θα βγει η μπάλα της, για να δούμε αν θα καρφώσει ή όχι θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι τελικά ο Καραδήμος. 33-43 στο συν 10. Σκάις δεν είναι. Μαράς, για 3 θα το πάρει. Είναι άστομος, το χρειάζονταν αυτό το τρίποντο η Never Again. Ζήτησε αλλαγή. Ζήτησε αλλαγή με το που έχασε το τρίποντο. Έχει μια απογοητευμένος ο Καμαράς. Καραδήμος. Σε 36 δευτερόλεπτα, 10 από αυτά είναι για την παρούσα επίθεση των Καϊτζελίδης. Καραδήμος. Πάρει ένα screen shoot για 3, είναι άστοχος. Θα μάλλον στο rebound, πρώτη μακρινή πάσα πήγε να περάσει ένας από δύο παίκτες για να περάσει τον Σαρντινέλη, δεν έγινε αυτό. Ζωδάμις θα βίζει την πάσα στο πράγμα, βέβαια σε δύο παίκτες. 33-45. Δευτερόλεπτα όλα στη διάθεση των Never Again. Μην βρίσκονται πίσω με 12 πόντους πλέον. Αν είναι ζώνης από τους Sky's the Limit. Παρά, Καλαϊτζής πήγε πάνω τους δύο φορές. 3 δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα, ωραία πάσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Υπέροχος τρόπος για να τελειώσει το 10 λεπτό για τους Never Again.
Σαρντινέλης άρχισε την μπάλα στο καλάθι. 35-45 λοιπόν, διαφορά στο Γιλοκίδες στους, οπα, στους 10 πόντους και τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο την μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sony Carina, μαζί με το φίλο μας που κάνει ζέσταμα πάνω από το... την έκανα του ταμπλό. Πρώτη κατοχή είναι για τους Kaiser Limit, που βρίσκονται μπροστά με 10 πόντους στη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών, σε ένα πολύ κομβικό σημείο στο παιχνίδι. Κατάφερα να χτίσουν μια διαφορά, γιατί άγγιξε τους 12 και να θα αγγίξει τους 13, θα αγγίξει με το τρίποδο του Καλαϊτζή. 35-48. Απίστευτη ομαδικότητα των Sky's the Limit, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο αποδίδει τα μέγιστα. Μεμάνης 13. Για να δούμε, υπάρχει και κλέψιμο. Μερικώς δεν κατάφερε να συγκεντρήσει ο Πέτκος. Μεμάνης θα πέσει πάνω στον Πέτκο των εισαγωγικών. Κιθίλας στην μεραφορά, σαβαρά. Θα δούμε σκρίνα από τον Σιρόπουλο, Καλαϊτζή τώρα πάνω του. Να τζάψω δεν θα το πάρει. Θα είναι στη μέσα για το χορευτικό. Ο Σαρδινέλης το κατάφερε, ωραία πάσα, μία ακόμα. Θα δεις την πάρα στο καλάθι ο Σιρόπουλος στην φορά. Προηγουμένως τον Τανάμις έσβρωξε την μπάλα, αλλά την έστεινε στην περίμετρο που παραμόνευε αντίπαλος. Σαρδίμος. Τελικά είναι πολύ φίλοι που κάνουν διατάσεις πάνω. Το Δάμις πήγε να βγάλει μια σκαστή πάση στον Καλαϊτζή. Όχι, θα υπάρξει λογικά τζάμπολ. Όχι. Φάουλ. Καλαϊτζής και Βιλεμάνης αναμετρήθηκαν. Θεώρησε και φάουλ στον πρώτο. Αλλαγή κατοχής. Μαράς. Υπάρχει κλέψιμο. Κλέψιμο ο Παναδήμος. Μέσα του γύρω στέκεται στον αέρα, είναι άσχος, αμυντικό rebound στον Τιτίρλα. Τιτίρλα θέλει να τρέξει, 4-2. Βγάλε ωραία πάσα, ανάποδο lay-up. Υπάρχει κόψιμο, αλλά πριν, αυτό, πριν από το foul. Που έχει βρεθεί στον πίτσο. 0-2 τα ματικά. Τίλας στην αναφορά, κουλεμάνι. Σταματήσει την τίπλα, το Μαράς. Πάρει ένα screen. Μαράς για 3-5 δευτερόλεπτα είναι άστοχος ο Σιρόπουλος. Αν δεν πάρει πάλι καλά εκεί. Τέτοιος. Βλέπεις την μπάλα και το δάμεις. Είμαι και με τον καταδήμο. Βήμας, πάρει ένα screen, θα δώσει τελικά την μπάλα στον Κοντζοδάμι, το high-low θα βγει. Είναι και το κλέψιμο ο Τίλας, θα βρει σε άλλους δύο παίκτες, είναι άστοχος ο Κοντζοδάμις. Καλαϊτζής στην επαναφορά λοιπόν. Συν 11, Sky's the limit, στο Ζωτάμις. Ζήσε την μπάλα, θα υπάρξει δεύτερο, θα αναπατήσω εγώ τα δύο με την τέτοια. Ζήσε πια τρεις πίτσος. Είναι άσπρος, πάνε με την rebound. Το Διτήλα μέσα στην αντρέξη. Φρόντμα τον Νέβρα Γκέμ, πάει μέχρι μέσα. Είστε από δύο παίκτες στην baseline. Υπάρχει πόδι τώρα στον Ζωτάμι, χτύπησε την μπάλα. Συμπεράσει εκτός και ήταν για τους Νεβεραγγέν, χωρίς φάουλ. Και πάλι είναι για τους Νεβεραγγέν, χωρίς φάουλ. Βλεμάνης. Τα 15 δευτερόλεπτα. Μαράς. Μαράς, 10 δευτερόλεπτα. Έβγαλε περίτεχνη πάσα στο Τιτίλα, ένα jump shoot με μεγάλη καμπύλη στον Καραδίμο. Είναι άσχος, Καλαϊτζής θα πάρει το rebound. Και για αυτή τη διεκδίκηση ο Τιτίλας. Αυτή τη φορά πράγματι είναι τζάμπολ. Το μελάκι δείχνει τους Sky's the limit. Όχι, διορθώνω. Δεν βέβαια γεν. Προηγουμένως έδειχνε
sky's the limit. Λάθος. Δικό μου. Λιμάνης, τρίπου Σαμαρά. Λιμάνης, το είμαι μέσα. Στα 5 δευτερόλεπτα Σαμαράς. Σκριστή από 2, έβγαλε το άσπα πίσω από την πλάτη. Λιμάνης θα την κρατήσει στο 1, στο 1 θα μετρήσει αν μπει. Άρα δεν συμβεί επίκτηση να άσπα, θα δούμε κατά δάμε το rebound. Ευκώς, κρατήσει δεύτερο χρόνο. Ζήσε το screen τον Καρδίμο, όχι. Τούτησε την μπάλα όπως την άκρη. 4 δευτερόλεπτα. Θα τη δει κατά μέτωπο, θα χάσει την μπάλα. Ένα σούτο πλάγιο να παρθεί από τον Πέτκο. Βγήκε η άμυνα για τους Never Again. Έχουν 6-28 και 4 φάουλ να δώσουν για να ανακάμψουν μια διαφορά. 11 πόντων σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι δύο ομάδες έχουν σκοράρει 37 και 48 πόντους αντίστοιχα. Χαμηλό σκορ για να δούμε πόσο μπορεί να επιθυμίσει ένα τέτοιο πλάνο. Άμυνα ζώνης τώρα 2 και 3 στους Καζιλίμιτς. 2-3 που Λεμάνης το χρειάζεται και αυτό το τρίποντο. Είναι άστοχος όμως. Καρδίμος. Καρδίμος. Και το πήρε, είναι άστοχος. Ο Μπίτσος. Δεν το έχω δει αυτή τη φορά. Καλαϊτζής στο rebound το επιθετικό. Θα να πάρει, 6 δευτερόλεπτα. Για τον Μπίτσο υπάρχει θα γυρίσει μόνο ταμπλό και χρηστεί από 3 παίκτες. Θα να περάσει αυτός κύριε για τους κοινωμάδους. Νιόρδος. Κλεμάρες. Να μην Νιόρδος. Αλλά ξεκίνησε το σαρμπινέλκο, του δώσει και ένα σκρίν ο Φιλός. Δεν έχει σταματήσει τρίπλα, του πιέζει ο Λαϊτζής. Καμάρας. Τίλα σου πια 3 από εκεί που ευστόχησε ο Σπέξης προηγουμένως είναι άσχημος, η μπάλα θα περάσει. Δεν θα περάσει εκτός, αλλά ο Καμάρας όταν πήρε την μπάλα είχε κυβερνηστεί. Το χρονόμετρο, καθώς το σούτ του Τίλα από τα 6.75 δεν βρήκε σίδερο. Time out, έχουν καλέσει οι Sky's the Limit. Πάμε για το δραματικό zoom στο ταμπλό. Έχουμε περάσει το τελευταίο 5 λεπτό της αναμέτρησης της κανονικής περιόδου. Πάντα 4.52 και το τέλος 8 πόντι της διαφοράς των Never Again. Να ανέβουν ένα μικρό βουνό ακόμα. Υπάρχει χρόνος στα πόντια της έχουμε σε πολύ λίγο μήνυμα μετά. Εξτροφή λοιπόν στους Σόνικα Ρίνια για τα τελευταία 4.40. 47 για να είμαστε συγκεκριμένοι τώρα. Καρδίμος. Για 3 με τα μπλό από τη γωνία! Εύστοχος ο Πέτκος, τρίποντο μαχαιριά στην καρδιά των Never Again, οι οποίοι είχαν επιτύχει ένα τρίποντο προηγουμένως. Λεμάνη, 40-51. Λεμάνη, απαιτητικά μένα τη γωνία τώρα. Αυτό που είχε προηγουμένως. Θα λαμβάνει την μπάλα από την τρίπλα. Καρδίμος στον έτσι του. Πάει να βγάλει μια πάσα πίσω από την πλάτη δεύτερου παίκτη του Κοντζοδάμι, δεν καταφέρνει να συγκρατήσει. Καρδινέλης. Καρδίμος. Μέσα με αριστερό τι πήγε να βάλει και πάλι είναι άστοχος. Θα το περάσει αυτός. Πάμε. Να πάρει.
τώρα. Όχι, προφανώς και δεν φοβόμαστε. Έχει δώσει την παραφορά. 6 δευτερόλεπτα κατά Δήμος. Για δύο μεταμπλό είναι άστοχο. Κάνω τις πολλές κουμπίσεις με το δεξί πόδι. Θετικό rebound και καλά δύο από την Τετάμι. Ήρεμα λέει χαρακτηριστικά κάνει το σύστημα χειρονομία. 40-53. Γιώργος. Μείνει πολύ χαμηλά. Στα τελευταία αρκετά λεπτά είναι Εβραγγέν. Καμάρας. Σούτια 3. Με τον τρίποντο φαίνεται θα πεθάνει. Θα ζήσουν είναι Εβραγγέν. Αμυντικό rebound από τον Μέτκο. Κατά Δήμος. Πέτκος, συγκρατήσει μέσα στη ρακέτα, πάει για το ανάποδο, λέει απ' την εύστοχος! Ο Πίτσος, στο συν 15, sky's the limit. 3-26 για το τέλος. Γιώργος. Μαρίς. Τι πάσα, παίρνει τους τρεις παίκτες. Τέταρτο φάουλ. Σαρντινέλης στις βολές. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος στην δεύτερη. Κρύβα τον ίδιο όμως, να έχουν μια πεστίζη. Σταματώθηκε το LG. Έβγαλε μια πάσα, αλλά δεν ήταν καλή για να συγκρατήσει ο Καμάρας. Παραδείμος. Βάλισε και σε πολύ καλή άμυνα. Αλλά θα υποπέσει το φάουλ. Έχουν ένα ακόμα να δώσουν την Εβραγγέλη. Στα ανεπομείνοντα 3 και 4 για την τέταρτη περίοδο. Καρδίμος. Καρδίμος πάει απέναντι ανάμεσα σε δύο, είναι άστοχος. Θα ρωτήσουν έλεξε ένα ακόμα rebound. Η προσπάθεια έχει κλέψει από τον Κοντζαντάμι. Κάνε μια reverse και βάλε μια περίπτωση και πάει στον Γιώργο. Καμάρα σου για τρεις, θα πάρει και αυτό το τρίποντο. Είναι άστοχος, απέναντι σε δύο παίκτες για το αμυντικό rebound του Καλαϊτζής. Υπάρχει επιθετικό rebound, ένα ακόμα. Πάρα πολλές μάχες. Κάνουν τελικό νικητή τον Καρδίμο, ο οποίος παίρνει την μπάλα από τον Κοντζαντάμι που του δώσει σε αυτό, πάει μέχρι μέσα. Θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Θα πιεστεί σε δύο βολές από το φάουλ που κράτησε στον Μπουλεμάνη. Τέταρτο! Τέταρτο φάουλ και για τους Εβραγγέν. Δεν έχουν να δώσουν φάουλ οι δύο ομάδες. Εκτός νομού, τι πες, αλλά σαν προσέκα. Έτος, συγκρότη βολή. Παραδείγματος, 40-56. Απέξουμε τιτάνες στη δεύτερη, 40-57. Time out. Αλληλοσυγχαίρετη βάγκια στον Sky the Limit. Τα πάντα πάνε καλά για αυτούς. Θα μπαίνει ένα σημείο και μετά στο συν 17 βρίσκονται. Επιστρέφουμε πολύ πολύ λίγο μετά το time out. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Carina για την επανεκκίνηση του παιχνιδιού. 2:30 για το τέλος. Στο συν 17 βρίσκονται οι Sky the Limit. Γιώργος. Σαρντινέλης. Λιμάνης. Καμάρας. Πίσω στην πλάτη του Μπουλεμάνη. Στα 4 δευτερόλεπτα ξαναπάρει την μπάλα, έχει επιτυχία ελεύθερο σου για 3 Καμάρας. Από τη γωνία είναι άσπρος, πάρει και μικρό ρημάδι. Στην Ζαδάμι. Στον Δήμος. Δήμος Μπουλεμάνης. Για το πλαίσιο δεν μετάφερε. Στην Ζαδάμι. Βάλει. Πέτκος. Πέτκος. Πάρει το φάρας κάποιος από τον πάγκο των Ζαϊζελίνης. Λένε παίκτες, ένα jump shoot είναι άσχολο κατά Δήμος. Πάρει σε επιθετικό rebound για τον Ζαδάμι. Σαν από μηχανής θεός, θα δίνει την πάρα σκαλάθη, είναι άσχολος όπως θα δίνει το rebound. Λεμάνης. Τίρλας. Για τρεις είναι εύστοχος τώρα, 43. 57, πάμε στο μάζι. Ζαδάμις. Θα πάμε, λέει. Υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο. Σφιχτική πίεση θα περάσει παρά το κέντρο. Πέτρος. Πίτσος. Φάουλ.
τίτλα. Σημαίνει πολλές. Εκτελέσει ο Πίτσος. Κληρωμένο ομαδικά φάουλ και για τις δύο ομάδες που θυμίζουμε. Έτσι όπως την πρώτη Πίτσος. Στη δεύτερη χειροκροτήματα από τους παίκτες στο παρκέ, στον πάγκο όχι γιατί δεν υπάρχουν παίκτες στον πάγκο. Αν υπήρχαν λογικά θα έκανε χειροκροτήματα και από εκεί. Για τρεις μέρες μακρυσμένα από τον Καλαϊτζή είναι άστοχος. Και στο rebound, Καρδίμος. Καρδίμος πάει μόνος του, κάνει σε πάρα πολύ χώρο, είναι άστοχος όμως. Δεν θα πάρει στον παρκέ το φάουλ, γιατί το περίμενε. Αν το μίλησε αλλά δεν το πήρε, Καμάρας. Step back δεν πήρε το τίποτα. Καρδινέλης συγκρατήσει την μπάλα, δεν υπάρχουν βήματα. Αμυντικό rebound του Τζοδάμι. Τζοδάμις πάρει την μπάλα πίσω. Πάρει στον ίδιο ριζόταν αυτή η πάσα για αυτόν και να μην ήταν καν πάσα. Είναι υπό άλλες συνθήκες. Τέταρτο. Πίσω στις βολές. Άστοχο στην πρώτη πίσω. Στις δεύτερες Αρντινέλης στο rebound. Έχουν περάσει τα τελευταία 45 δευτερόλεπτα. Καμάρας. Στην για 3, στο μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος. Αμυντικό rebound στον Καλατζή. Ένα ακόμα φάουλ. Τίλα στις βολές. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος δεύτερη Σαραντινέλης. Το επιθετικό rebound για τρεις. Με ταμπλό είναι άστοχος ο Τίλας, έχοντας χάσει δύο βολές. Βαστιστικό θράσος, περίσσεται αυτό το επίθεση. Αναδήμως. Για να δούμε θα εκτελεστεί αυτή η άλλη επίθεση, όπως φαίνεται όχι. Τελικό σκορ λοιπόν 43-59. Διαμπευτική νίκη με το δεξί. Οι Sky's the Limit στην Evolution League κατάφεραν να πάρουν πολύ μεγάλη διαφορά. Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε καμία σχέση με το δεύτερο όπως εκτελήθηκε. Είχαν μόλις 5 παίκτες στη διάθεση της Sky's the Limit. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους εργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό. Όλο το staff ευχές για όμορφη συνέχεια να περνάτε τέλεια. Να ακολουθείτε τα μοιρά σας, όλα αυτά τα πολύ πλησιά αλλά πολύ σημαντικά επίσης. Να είστε καλά. Γεια σας.